Λόγος 27 Ιωάννου της Κλίμακος περί ησυχίας. Δια την ιερά ησυχία, τη σωματική και τη ψυχική. Εμείς είμεθα σαν δούλοι που μας αγόρασαν τα ανώσια πάθη και μας υπέταξαν. Γι' αυτόν τον λόγο γνωρίζομαι κάπως τους δούλους και τα τεχνάσματα και τα προστάγματα και τις πανουργίες των πονηρών πνευμάτων που κυριάρχησαν στην αθλία ψυχή μας. Υπάρχουν όμως άλλοι που εγνώρισαν τα τεχνάσματα των πονηρών πνευμάτων και τη φωτιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και από την ελευθερία που έχουν απέναντί τους. Διαφορετικό πράγμα είναι να φαντάζεται κάποιος που υποφέρει από ασθένεια από την ειδική του κατάσταση την ευχάριστη κατάσταση της υγείας και διαφορετικό να αντιλαμβάνεται και να συμπεραίνει κάποιος που χαίρει άκρας υγείας από την ειδική του κατάσταση στη δυσάρεστη κατάσταση της ασθενείας. Εμείς σαν ασθενείς που είμαστε φοβούμεθα να φιλοσοφήσουμε στον παρόντα λόγο για το λιμάνι της ησυχίας διότι γνωρίζουμε κάποιον κίνα, σκύλο, που παρευρίσκεται πάντοτε στην τράπεζα του καλού κοινοβίου και προσπαθεί να αρπάξει ένα τεμάχιο άρτου, μια ψυχή δηλαδή που κρατώντας την στο στόμα του να τρέξει έπειτα στην έρημο για να την φάγει με την ησυχία του. Για να μην δώσουμε λοιπόν με το λόγο μας τόπο σε αυτό τον κίνα και αφορμή σε όσους ζητούν αφορμή, θεωρήσαμε ότι δεν είναι επιτρεπτό να ανοίξουμε τώρα συζήτηση περί ειρήνης με τους γενναίους στρατιώτες του βασιλέως που μάχονται στον πόλεμο. Τούτο μόνο λέγομαι ότι οι στέφανοι της ειρήνης και της γαλήνης έχουν πλεχθεί για όσους πολεμούν με ανδρεία. Ας είπουμε όμως ολίγα, αν νομίζετε περί ησυχίας, ως εν τύπο διακρίσεως για να μην λυπήσουμε μερικούς που δεν θα ήθελα να αφήσουμε ανάμεσα στους άλλους λόγους ανεξέταστο τούτο το θέμα. 2. Ησυχία του σώματος σημαίνει επιστήμη και ευτρεπισμένη κατάσταση των ηθών και των αισθήσεων. Ησυχία της ψυχής σημαίνει επιστήμη των λογισμών και ασύλλητος έννοια. Φίλος και βοηθός της ησυχίας είναι ένας ανδρείος και αυστηρός λογισμός που ίσταται άγρυπνος στη θύρα της καρδίας και φωνεύει ή αποδιώκει τους πονηρούς λογισμούς που πλησιάζουν. Όποιος ζει την ησυχαστική ζωή εν αισθήσει καρδίας αντιλαμβάνεται αυτό που είπα. Όποιος όμως είναι ακόμη νήπιος και αρχάριος ούτε το εγεύτηκε ούτε το εγνώρισε. Ο γνωστικός ησυχαστής δεν έχει ανάγκη από λόγους διδασκαλικούς διότι αυτούς τους αντιλαμβάνεται από τα έργα και τα γεγονότα. 3. Αρχή της ησυχίας είναι το να αποκρούει κανείς τους χτύπους των δαιμόνων διότι του ταράζουν τον βυθό της καρδίας. Τέλος της είναι να μην φοβάται τους θορύβους αλλά να αναισθητεί απέναντί τους. 4. Εξερχόμενος από το κελί του ησυχαστής λόγω κάποιας ανάγκης είναι σαν να μην εξέρχεται. Παρουσιάζεται δε ήπιος πραγματικός οίκος της αγάπης. Δυσκίνητος προς την ομιλία και ακίνητος προς το πάθος του θυμού. Το αντίθετο από αυτό είναι φανερό. Ο τρόπος δηλαδή της εξόδου ενός, ο οποίος εξέρχεται χωρίς να υπάρχει λόγος. 5. Ησυχαστής είναι αυτός που αγωνίζεται να περιορίσει το σωματικό μέσα σε σωματικό οίκο, πράγμα παραδοξότατο. 6. Παρακολουθεί προσεκτικά τον ποντικό, η θηρεύτριά του, η γάτα δηλαδή. Ομοίως κάποιο νοητό ποντικό παρακολουθεί η σκέψη του ησυχαστού. Μην περιφρονήσεις αυτό το παράδειγμα. Αν το περιφρονεί σημαίνει ότι δεν εγεύθηκες ακόμα την ησυχία. 7. Δεν είναι το ίδιο πράγμα μοναχός που ασκείται κατά μόνας και μοναχός που ασκείται μαζί με άλλον μοναχό. Διότι ο μοναχός που ασκείται κατά μόνας έχει ανάγκη από πολλή νύψη και αρέμβα στο νου εξαιτίας των πολλών πειρασμών των πονηρών πνευμάτων. Τον προηγούμενο, εκείνον που δεν είναι μόνος του, πολλές φορές τον εβοήθησε ο άλλος συνασκητή του, ενώ στον δεύτερο χρειάστηκε να σταλεί άγγελος για να του συμπαρασταθεί. 8. Οι νοερές δυνάμεις συλλειτουργούν και ζουν μαζί με τον ησυχαστή που ασκεί την ησυχία της ψυχής. Για το αντίθετο όμως προτιμώ να σιωπήσω. 9. Ο βυθός των δογμάτων είναι βαθύς και ο νους του ησυχαστού πηδά και βυθίζεται σε αυτά. Όχι χωρίς κίνδυνο. Είναι επικίνδυνο να κολυμπά κανείς με τα ρούχα του, ομοίως και να αγγίζει την θεολογία ενώ έχει πάθει. 10. Κελί του ησυχαστού σημαίνει περιορισμός του σώματος και κρύπτει μέσα του το κελί τον οίκο της θείας γνώσεως. 11. Όποιος νοσεί ψυχικά από κάποιο πάθος και επιχειρεί την ζωή της ησυχίας, ομοιάζει με αυτόν που πήδησε στο πέλαγος από το πλοίο και κρατώντας ένα σανίδι, νομίζει ότι θα φτάσει χωρίς κίνδυνο στην ξηρά.
12. Σε όσους μάχονται προς το πύληνο σώματος, η ησυχία αποβαίνει ωφέλιμη στον κατάλληλο καιρό, εάν βεβαίως έχουν πνευματικό οδηγό. Διότι για να ασκεί κανείς μόνος του την ησυχία, χρειάζεται να έχει αγγελική δύναμη και ικανότητα. Εγώ βέβαια ομιλώ για τους πραγματικούς ησυχαστάς και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. 13. Ο ησυχαστής που βαρέθηκε τη ζωή του, αρχίζει να ψεύδεται και με πλαγίους λόγους παρακινεί τους ανθρώπους να τον αποτρέψουν από την ησυχία. Εγκαταλείποντας το κελί του, κατηγορεί τους δαίμονας, ξεχνώντας ότι έγινε ο ίδιος δαίμον του εαυτού του. 14. Είδα ησυχαστάς, οι οποίοι τη φλογερή τους επιθυμία προς τον Θεό την ικανοποίησαν αχόρταγα μέσω της ησυχίας, και από το πυρ έκανε να προκύψει πυρ, και από τον έρωτα έρωτας, και από τον πόθο πόθος. 15. Ο ησυχαστής είναι επίγειος τύπος αγγέλου, που με το χαρτί του πόθου του και τα γράμματα του ζήλου του, σαν με έργο αποφυλακίσεως, ελευθέρωσε την προσευχή του από κάθε ραθυμία και οκνηρία. 16. Ο ησυχαστής είναι εκείνος που ευώησε δυνατά και καθαρά. «Έτοιμη η καρδία μου ο Θεός». Ψαλμός Ροζήτα 2. Ησυχαστής είναι εκείνος που είπε «Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί». Άσμα ε2. 17. Να κλείνεις τη θύρα του κελιού σου, για να μην εισέρχεται το σώμα σου στην θύρα της γλώσσας σου, και να μην εξέρχονται λόγια και την εσωτερική πύλη της ψυχής σου, για να μην εξέρχονται τα πονηρά πνεύματα. 18. Η γαλήνη της θαλάσσης και ο μεσημβρινός ήλιος εδοκίμασαν την υπομονή του ναυτικού, και η έλλειψη των αναγκαίων έδειξε την καρτερία του ησυχαστού. Ο ένας, ο ναυτικός, από τη στεναχώρια του ρίχνεται και κολυμβά στα νερά, και ο άλλος, ο ησυχαστής, από την ακιδεία του βγαίνει και συμφύρεται με τα πλήθη για να εξοικονομήσει τα αναγκαία. 19. Να μην φοβάσαι τα παιχνίδια που κάνουν οι δαίμονες με τους διάφορους τύπους, διότι το πένθος δεν γνωρίζει την δειλία και δεν το είτε. 20. Εκείνοι των οποίων ο νους έμαθε αληθινά να προσεύχεται, ομιλούν στον Κύριο ενώπιον, όπως αυτοί που ομιλούν ιδιαίτερα στο αυτί του βασιλέως. Εκείνοι που προσεύχονται με το στόμα ομοιάζουν με αυτούς που γονατίζουν και παρακαλούν τον βασιλέα εμπρός όλη τη σύγκλη του. Και όσοι ζουν στον κόσμο, όταν προσεύχονται, είναι σαν να οικετεύουν τον βασιλέα μέσα από τους θορύβους όλου του όχλου. Εάν έμαθες επιστημονικά την τέχνη της προσευχής, δεν θα αγνοείς αυτό που λέγω. 21. Καθισμένο σε μια υψηλή σκοπιά, παρετήρη τον εαυτό σου, εάν βέβαια και έχεις την απαραίτητη γνώση, και τότε θα ειδείς πώς και πότε και από πού και πόσοι και ποιοι κλέφτες έρχονται να κλέψουν τα σταφύλια. Όταν αποκάμει ο σκοπός με αυτή την έρευνα, ας σηκωθεί να προσευχηθεί. Και πάλι, αφού καθίσει, ας συνεχίσει με αποφασιστικότητα την προηγούμενη εργασία του. 22. Ήθελε κάποιος που τα εδοκίμασε να ομιλήσει περί αυτών αναλυτικά και με ακρίβεια, αλλά φοβήθηκε μήπως και στους εργαζομένους αυτά φέρει απροθυμία, και στους επιθυμούντες αυτά δημιουργήσει φόβο και το κτύπο των λόγων του. Όποιος εξηγεί τα της ησυχίας αναλυτικά και επιστημονικά, εξεγείρει εναντίον του τους δαίμονες, διότι κανείς άλλος δεν μπορεί να ξεσκεπάσει όπως αυτός τις αθλειότητες των δαιμόνων. 23. Όποιος έφτασε στην τέλεια ησυχία, εγνώρισε τον βυθό των θείων μυστηρίων. Δεν κατέβηκε όμως αυτόν, παρά αφού προηγουμένως είδε και άκουσε την ταραχή των κυμάτων και των πονηρών πνευμάτων, ίσως δε και ευράχηκε από αυτά. Το επικυρώνει αυτό και ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο οποίος, εάν δεν ασπαζόταν ως αν σε ησυχία στον Παράδεισο, δεν θα μπορούσε να ακούσει τα άρρητα ρήματα. Β' Κορινθίους ΙΒ 4. 24. Το αυτή της ησυχίας θα ακούσει από τον Θεό εξαίσια πράγματα. Γι' αυτό η πάνσοφη αυτή έλεγε και στον Ιώβ: «Πρώτερον ουδέξετέ μου το ους εξαίσια παραυτού». Δέλτα 12. 25. Ησυχαστής είναι εκείνος που χωρίς να τους μισεί, τους αποφεύγει όλους τόσο όσο ένας αμελής μοναχός τρέχει κοντά τους με προθυμία. Και τούτο διότι δεν θέλει να διακοπεί η γεύση της γλυκύτητος του Θεού. 26. Πήγαινε και σκόρπισε γρήγορα τα υπάρχοντά σου. Όχι πούλησε, διότι αυτό απαιτεί χρόνο. Και δώσ' τα σε πτωχούς μοναχούς για να σε βοηθήσουν με την προσευχή τους στην ησυχία. Και σήκωσε το σταυρό σου με την υπακοή και υπόμεινε γενναία το βάρος της εκοπής του θελήματός σου. Και εν συνεχεία έλα να με ακολουθήσεις και να συναντήσουμε την τρισμακάριστη ησυχία, και θα σε διδάξω φανερά την εργασία και την πολιτεία των αγγελικών δυνάμεων.
δεν θα χορτάσουν αυτές που δοξολογούν εις αιώνα αιώνος, αιώνων το Δημιουργό, ομοίως και αυτός που ανέβηκε στον ουρανό της ησυχίας να ανυμνεί τον κτίστη. Δεν φροντίζουν για τα υλικά οι άειλοι, ομοίως για την τροφή οι υλικοί άειλοι. Δεν θα γευθούν οι πρώτοι φαγητά, ομοίως και οι δεύτεροι. Δεν θα στηριχθούν σε υποσχέσεις ανθρώπων για τη συντήρησή τους. Δεν θα φροντίσουν εκείνοι για χρήματα και κτήματα, ομοίως και αυτοί για τις ταλαιπωρίες και τις κακοπάθειες που τους προκαλούν τα πονηρά πνεύματα. Δεν επιθυμούν οι ουράνιοι άγγελοι κάποιο ορατό κτίσμα, ομοίως και οι επίγειοι άγγελοι την θέα κάποιου προσώπου. Δεν θα πάψουν ποτέ εκείνοι να προοδεύουν στην αγάπη, ομοίως και αυτοί να τους συναγωνίζονται κάθε ημέρα. Δεν είναι άγνωστος εκείνους ο πλούτος της προκοπής τους, ομοίως και σε αυτούς ο έρωτας της πνευματικής τους αναβάσεως, και δεν θα σταματήσουν μέχρι ότου φτάσουν τα Σεραφείμ, ούτε θα υπολογίσουν κόπους μέχρι ότου γίνουν άγγελοι. Μακάριος όποιος ελπίζει να φτάσει σε αυτό το ύψος, τρισμακάριος όποιος πλησιάζει, άγγελος όποιος έφτασε. Μέρος δεύτερον, περί ησυχίας, 27ος λόγος, περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών. Σε κάθε επιστήμη και τέχνη, όπως το γνωρίζουν όλοι, παρατηρούνται διαφορές στις απόψεις και στις θελήσεις, διότι δεν μπορούν όλοι να κατακτήσουν το τέλειο, είτε διότι στερούν στον ζήλο, είτε διότι στερούνται δυνάμεως. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που εισέρχονται σε αυτόν το λιμένα ή καλύτερα το πέλαγος ή ίσως το βυθό, επειδή δεν μπορούν να κυβερνήσουν το στόμα τους και επειδή συνήθισαν στην σωματική αργία, και άλλοι διότι είναι ασυγκράτητοι στο θυμό και δεν μπορούν οι ταλέποροι να το συγκρατήσουν, ενώ ζουν μαζί με πλήθος ανθρώπων. Άλλοι από ιδιορυθμία, μάλλον παρά από καθοδήγηση άλλου, νομίζοντας υπερήφανα ότι θα κατορθώσουν να το διαπλέψουν αυτό το πέλαγος. Άλλοι επειδή δεν μπορούν να εγκρατεύονται ζώντας μέσα σε άφθονα υλικά αγαθά. Άλλοι για να προοδεύσουν περισσότερο με την απομονωμένη αυτή ζωή. Άλλοι για να τιμωρήσουν αφανώς τον εαυτό τους για τις αμαρτίες τους. Και άλλοι για να αποκτήσουν δόξα. Υπάρχουν όμως και μερικοί άλλοι, Ρα και ελθόνο Υιός του ανθρώπου ευρύσει τιού τους επί της γης. Λουκά Ιώτα Ήτα 8, οι οποίοι συνέζευξαν την οσία αυτή, δηλαδή την ησυχία, από τρυφή και από δίψα της αγάπης και της γλυκύτητος του Θεού, και δεν το έκαναν αυτό παρά αφού προηγουμένως διαζεύτηκαν κάθε είδους ακηδεία, διότι η σχέση με την ακηδεία στην ησυχαστική ζωή υπολογίζεται ως πορνεία. 2. Σύμφωνα με τη μικρή γνώση που μας εδόθηκε σαν άσοφος αρχιτέκτον, ελάξευσα κλίμακα αναβάσεως και καθένας ησυχαστής ας βλέπει σε ποια βαθμίδα ευρίσκεται. Ξεκίνησε από ιδιορυθμία ή για την δόξα των ανθρώπων ή για την πολυλογία του ή για τον ασυγκράτητο θυμό του ή για την πολλή του προσπάθεια ή για να εξασφαλίσει, να εξοφλήσει τις αμαρτίες του ή για να προοδεύσει περισσότερο ή για να αυξήσει το πυρ του θείου έρωτος. Αυτούς που ανέφερα τελευταίους θα είναι στις πρώτες βαθμίδες και αυτούς που ανέφερα πρώτους στις τελευταίες, και οι 7 πρώτες βαθμίδες είναι εργασίες του παρόντος αιώνος, ο οποίος διακρίνεται για τις 7 ημέρες της εβδομάδος. Άλλες εργασίες από αυτές είναι δεχτές από το Θεό και άλλες απαράδεκτες, ενώ η 8η βαθμίδα είναι φανερό ότι υποδηλώνει τον μέλλοντα αιώνα. 3. Να παρατηρήσω μοναχέ όλο μόναχε, τις ώρες που βγαίνουν τα θηρία, η δεμή, δεν θα κατορθώσεις να στείνεις τις κατάλληλες παγίδες. Εάν απομακρύνθηκε τελείως αυτή που πήρε το διαζύγιο, δηλαδή η ακηδεία, είναι περιττή η εργασία. Εάν όμως ξεπροβάλλει ακόμη με θράσος, τότε δεν γνωρίζω πώς θα ασκήσω την ησυχία. Γιατί άραγε δεν ανεδείχθησαν τόσοι φωστήρες ανάμεσα στους οσίους τα Βενισιώτες όσοι στους Σκητιώτες? Ονοών νοήτων, διότι εγώ δεν μπορώ ή μάλλον δεν θέλω να ομιλήσω. Άλλοι ζουν μέσα στο βυθό της ησυχίας ολιγοστεύοντας τα πάθη, άλλοι ψάλλοντας και το περισσότερο καιρό την προσευχή προς κατεριτερούντες, και άλλοι αφοσιωμένοι στη θεωρία. Ποιοι είναι αυτοί? Ας δοθεί απάντησης, αφού ληφθεί υπόψη η διάταξη της προηγουμένης κλίμακος. Όποιος μπορεί να το δεχτεί και να το κατανοήσει, ας το κατανοήσει με τη βοήθεια του Κυρίου. 4. Υπάρχουν ράθυμες ψυχές που ζουν σε κοινόβια και επειδή ευρήκαν εκεί πολλές αιτίες για τη ραθυμία τους, κατήτησαν σε τελεία απώλεια. Καθώς επίσης και άλλες που με την συμβίωση
με τους υπολείπους αδελφούς απέβαλαν τη ραθυμία τους, και αυτό δεν συνέβη στους πολύ αμελείς, αλλά πολλές φορές και στους επιμελείς, οι οποίοι έγιναν πιο επιμελείς. Τον ίδιο κανόνα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην ησυχαστική ζωή. Εδέχτηκε πολλούς εκλεκτούς, αλλά τους απεδοκίμασε εξαιτίας της ιδιορυθμίας τους και τους απέδειξε φιλιδόνους. Εδέχτηκε και άλλους, τους οποίους με τον φόβο και την αγωνία για τα κρίματά τους, τους ανέδειξε αγωνιστικούς και φλογερούς. 5. Ας μην τολμήσει κανείς να γευθεί και ίχνος ακόμη της ησυχίας. Εάν ενοχλείται από το θυμό, την ήηση, την υποκρισία και την μνησικακία, μήπως το μόνο που θα κερδίσει από αυτήν είναι η παραφροσύνη. Όποιος είναι καθαρός από αυτά, αυτός θα καταλάβει το συμφέρον του, αν και νομίζω ότι ούτε αυτός θα το καταλάβει. 6. Τα σημάδια και τα στάδια και οι αποδείξεις αυτών που ασκούν με φρόνηση και με σύστημα την ησυχία είναι τα εξής. Νους ακύματος, εξαγνισμένη σκέψη, αρπαγή προσκύριων, αναπαράσταση των τιμωριών της κολάσεως, επιθυμία συντόμου θανάτου, προσευχή ακόρεστος, καρδία που δεν κλέπτεται από τους δαίμονας, αφανισμός της πορνείας, άγνοια της προσπαθίας, θάνατος του κόσμου, ανορεξία της γαστριμαργίας, αιτία και αφορμή της θεολογίας, πηγή της διακρίσεως, δάκρυα καταβούληση, απώλεια της πολυλογίας και απόκτησης οποιουδήποτε άλλου πράγματος στο οποίο συνήθως εναντιώνονται τα πλήθη των ανθρώπων. Εκείνων όμως που ασκούν την ησυχία χωρίς φρόνηση και σύστημα, και ποια είναι η πτωχία του πλούτου. Αύξηση της οργής, αποθήκευση της μνησικακίας, μείωση της αγάπης, απόκτηση της υπερηφανίας ή και κάτι άλλο που το αποσιωπώ. 7. Επειδή δεν φτάσαμε στο σημείο αυτό του λόγου, είναι ανάγκη να ομιλήσουμε τώρα και για αυτούς που ζουν ως υποτακτικοί. Άλλωστε ο λόγος μας απευθύνεται κυρίως προς αυτούς. Εκείνων λοιπόν που έχουν συζευχθεί νομίμως και αμοιχεύτως και αμολύντως τη σεμνή και ευπρεπή υποταγή, σημάδια σύμφωνα με τους θεοφόρους πατέρας είναι τα επόμενα, τα οποία βεβαίως τελειοποιούνται στον καιρό τους, πλην όμως καθημερινώς παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και πρόοδο. Αύξηση της πρώτης ταπεινώσεως που έδειχναν ως αρχάριοι, μείωση του θυμού. Πώς να μην μειωθεί εφόσον αδειάζει η ψυχή από τη χολή και την πικρία του κακού, έλλειψη του πνευματικού σκοτισμού. Πρόοδο στην αγάπη, απαλλαγή από τα πάθη, λύτρωση από το μίσος, μείωση της λαγνίας, προερχομένη από τον αυστηρό έλεγχο, άγνοια της ακιδείας, αύξηση του ζήλου, αγάπη προς την ευπλαγνία και τέλος, αποξένωση από την υπερηφάνεια. Κατόρθωμα που όλοι εύχονται να το αποκτήσουν. Ολίγοι όμως το αποκτούν. Όταν μία πηγή στερείται ύδατος, δεν αρμόζει να ονομάζεται πηγή, και αυτό που θέλω να υπώ, εν συνεχεία το καταλαβαίνουν όσοι διαθέτουν νου. Όποιος δηλαδή δεν έχει αυτά, ματέως ονομάζεται υποτακτικός. 8. Η ύπανδρος κόρη που δεν εφύλαξε καθαρή την κήτη του ανδρός της, εμόλυνε το σώμα της, ενώ η ψυχή που δεν ετήρησε τις υποσχέσεις της, εμόλυνε το πνεύμα της. Και στην πρώτη έρχονται οι συνέπειες, η κατηγορία, το μίσος, τα χτυπήματα και το χειρότερο από όλα, ο χωρισμός από τον άντρα της. Ενώ στη Δευτέρα, μολυσμή, λύθη θανάτου, απληστία της κοιλίας, ακράτεια των οφθαλμών, πρόοδο στην καινοδοξία, χόρταγος ύπνος, σκληροκαρδία, αναισθησία, συσσόρευση πονηρών λογισμών, αύξηση των συγκαταθέσεων προς αυτούς, εχμαλωσία της καρδίας, δημιουργία ταραχών, ανυπακοή, αντιλογία, απιστία, πληροφόρητος, καρδία, πολυλογία, προσπάθεια και το χειρότερο απ' όλα, η παρησία. Και το ακόμη χειρότερο και πιο αξιολείπητο, η ακατάνικτος καρδία, την οποία αν δεν προσέξει κανείς διαδέχεται η αναλγησία που είναι η μητέρα των δαιμόνων και των πτώσεων. 9. Τους ησυχαστάς τους πολεμούν οι 5, ενώ τους υποτακτικούς οι 3 μόνον από τους 8. Εκείνος που ασκεί την ησυχία και πολεμεί ακόμη εναντίον της ακιδείας ζημιώνεται πολύ, διότι τον χρόνο της προσευχής και της θεωρίας τον εξοδεύει στον αγώνα κατά των μεθοδιών και επιθέσεών της. 10. Κάποτε, ενώ με είχε κυριεύσει η ραθυμία και σχεδόν εσκεπτόμουν να εγκαταλείψω το κελί μου, με επισκέφθηκαν μερικοί άνδρες και με μακάρισαν αρκετά ως ησυχαστή. Ο λογισμός τότε της ραθυμίας ανεχώρησε, πάρευτης διωγμένος από την καινοδιοξία. Και θαύμασα πόσο τρίβολος αυτός δαίμον αντιμάχεται όλα αυτά τα πονηρά πνεύματα. 11. Να παρατηρείς κάθε ώρα τους ραπισμούς της συζύγου σου, δηλαδή της σαρκός σου, και τους παραρρυπισμούς
και τις διαθέσεις και τις επιθυμίες και πώς και προς τα πού κλείνει. Όποιος απέκτησε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γαλήνη, εκείνος δεν αγνοεί το ζήτημα. 12. Το αρχικό και πρώτον έργο της ησυχαστικής ζωής είναι η αμεριμνία για όλα τα πνευματικά πράγματα και τα σημαντικά και τα ασήμαντα, διότι όποιος ανοίξει θύρα στα πρώτα θα αρχίσει οπωσδήποτε να ασχολείται και με τα δεύτερα. Δεύτερο έργο της ησυχαστικής ζωής είναι η ακούραστη προσευχή. Και τρίτο, η άσυλος εργασία της καρδίας. Το να μην βλάπτεται δηλαδή από τους περισπασμούς ή τους δαίμονας. Είναι φύση αδύνατον σε αυτόν που δεν έμαθε γράμματα να διαβάζει τα βιβλία. Περισσότερο όμως είναι αδύνατον σε όσους ησυχαστάς δεν απέκτησαν το πρώτο να ασκήσουν ορθά τα άλλα δύο. 13. Ενώ κάποτε ασκούσα τη μεσαία εργασία, δηλαδή τη συνεχή προσευχή, ευρέθηκα ανάμεσα στους μεσαίους, δηλαδή στους αγγέλους, οι οποίοι ευρίσκονται μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ένας έγκελος με διαφώτιζε σε ό,τι διψούσα να μάθω. Αλλά πάλι είχα τις ίδιες απορίες. Ζητούσα να μάθω πώς ήταν ο Άρχον, ο Χριστός δηλαδή, πρώτης εν ανθρωπισεώς του. Αλλά δεν μπορούσε να μου το διδάξει, διότι ούτε του το επιτρεπόταν. Τον παρακαλούσα πάλι να μου πει πώς και σε ποια μορφή ευρίσκεται τώρα και μου απαντούσε με την ίδια μορφή την θεατρόπινη και όχι με την ίδια φθαρτή ανθρώπινη σάρκα. Εγώ πάλι τον ερωτούσα τι σημαίνει δεξιά του αιτίου, του πατρός δηλαδή, στάσεις και καθέδρα του Χριστού. Είναι αδύνατον μου απαντούσε να διδαχτεί ακοή ανθρώπου αυτά τα μυστήρια. Και εγώ την ώρα αυτή του είπα να με οδηγήσει εκεί που με έλκυε ο πόθος μου. Δεν έφτασε ακόμη η ώρα, μου είπε, διότι στερήσε το πυρ της αυθαρσίας, το οποίο εννοείται θα αποκτήσει στην άλλη ζωή. Όλα αυτά που ανέφερα, αν τα έζησα μαζί με το χώμα, το σώμα δηλαδή, δεν γνωρίζω. Αν πάλι χωρίς το χώμα, δεν μπορώ τίποτε να υπώ. 14. Είναι πολύ δύσκολο να αποτινάξει κανείς το μεσημβρινό ύπνο και μάλιστα τη θερινή περίοδο. Τότε ίσως μόνο ας μην αφήνει ο ησυχαστής το εργόχειρο. 15. Αντελήφθηκα τον δαίμονα της ακιδείας να προπαρασκευάζει και να προετοιμάζει τον δρόμο στο δαίμονα της πορνείας. Αφού δηλαδή δημιουργήσει χάβνωση στο στόμα και το βυθίσει στον ύπνο, έρχεται ο δαίμον της πορνείας και μολύνει τόσο έντονα τον ησυχαστή με τόσο ζωντανές φαντασίες σαν να ήταν ξυπνημένος. Εάν αντισταθείς γενναία στους δαίμονας αυτούς, οπωσδήποτε θα σε πολεμήσουν σκληρά και τούτο για να σε πείσουν ότι δεν κερδίζεις τίποτα και έτσι να παύσεις να αγωνίζεσαι. Τίποτε άλλο όμως δεν φανερώνει την ήττα των δαιμόνων όσο σκληρός πόλεμος που κάνουν εναντίον μας. 16. Όταν εξέρχεσαι από το κελί σου, φύλαγε καλά όσα έχεις συναθρήσει, διότι όταν ανοίγει η πόρτα, τα κλεισμένα πτηνά πετούν. Οπότε δεν θα προέλθει κανένα όφελος από την ησυχία. 17. Μία μικρή τρίχα αναστατώνει τον οφθαλμό και μία μικρή φροντίδα εξεφανίζει την ησυχία. Διότι ησυχία σημαίνει απόθεση σκέψεων και απάρνηση σπουδαίων και αναγκαίων φροντίδων. 18. Όποιος κατέκτησε αληθινά την ησυχία, δεν θα φροντίσει πλέον για τις υλικές του ανάγκες, διότι πιστεύει ότι ο Θεός είναι αψευδής στις υποσχέσεις του. 19. Όποιος επιθυμεί να παρουσιάζει καθαρό το νου του ενώπιον του Θεού και συγχρόνως ταράζεται από διάφορες φροντίδες, ομοιάζει με εκείνον που έχει σφιχτά δεμένα τα πόδια του και προσπαθεί να βαδίζει γοργά. 20. Είναι σπάνιοι εκείνοι που εσπούδασαν και γνώρισαν πλήρως την κατακόσμων σοφία. Εγώ νομίζω ότι είναι σπανιότεροι εκείνοι που κατέχουν την κατά Θεόν ησυχαστική φιλοσοφία. Εκείνος που δεν εγνώρισε ακόμη τον Θεό είναι ακατάλληλος για την ησυχία και εκτεθειμένος σε πολλούς κινδύνους. Αυτούς που είναι άπειροι τους αποπνίγει η ησυχία, διότι εφόσον δεν έχουν γευτεί τον Θεό, εξοδεύουν τον καιρό τους σε αιχμαλωσίες, σε κλοπές από τον διάβολο, σε ακιδείες και νεμβασμούς. 21. Όποιος εγεύθηκε και ολίγο το κάλος της προσευχής θα φύγει μακριά από τα πλήθη των ανθρώπων όπως ο άγριος όνος. Διότι ποιος άλλος εκτός από αυτήν απείλαξε τον άγριο όνο από κάθε ανθρώπινη συναναστροφή? Ιώβ λάμδα θήτα 5. 22. Ο όποιος περιφέρει επάνω του τα πάθη και ζει στην έρημο με αυτά, ασχολείται και αυτά προσέχει, όπως μου το είπε και μου το εδίδαξε κάποιος Άγιος Γέροντας, εννοώ τον Γεώργιο τον Αρσιλαίτη, που και η τιμιότη σου δεν αγνοεί. Αυτός κάποτε εδίδασκε και ποδηγετούσε μία απρόκοφτη ψυχή στην ησυχαστική ζωή.
παρετήρησα, μου λέγει, ότι το πρωί την επισκεπτόταν κυρίως οι δαίμονες της κενοδοξίας και της αισχράς επιθυμίας. Το μεσημέρι οι δαίμονες της ακιδείας, της λύπης και της οργής. Και το βράδυ οι φιλόκοπροι και τυραννικοί δαίμονες της αθλίας κοιλίας. 23. Ένας υποτακτικός που είναι πτωχός και ακτίμων είναι ανώτερος από έναν ησυχαστή που περισπάται σε ηλικές μέρημνες. 24. Εκείνος που ασκεί την ησυχία με επίγνωση και δεν βλέπει το καθημερινό της κέρδος δεν έγινε πραγματικός ησυχαστής ή κλέπτεται από την ίηση. 25. Ησυχία σημαίνει ακατάπαυστη λατρεία του Θεού και παράστασης ενώπιον του. 26. Ας ενωθεί η μνήμη του Ιησού με την αναπνοή σου και τότε θα γνωρίσεις την ωφέλεια της ησυχίας. 27. Πτώσεις για τον υποτακτικό είναι η επιτέλεση του ιδίου θελήματος, ενώ για τον ησυχαστή η απομάκρυση από την προσευχή. 28. Εάν χαίρεσαι για τις επισκέψεις που έχεις στο κελί σου, γνώριζε τότε ότι έχεις αφιερωμένο τον καιρό σου στην ακηδεία μόνο και όχι στον Θεό. 29. Υπόδειγμα της προσευχής, ας σου είναι εκείνη η χείρα που την αδικούσε ο αντίδικός της. Λουκά Ιώτα Ήτα 3. Και πρότυπο της ησυχίας ο Μέγας και Εισάγγελος ησυχαστής Αρσένιος. Εσύ που ευρίσκεσαι στη μοναξιά να ενθυμίσαι τη ζωή και τους τρόπους του μεγάλου τούτου ησυχαστού και πρόσεξε ότι πολλές φορές έδιωξε μερικούς επισκέπτας για να μην χάσει το μεγαλύτερο. 30. Αντελήφθηκα ότι οι δαίμονες πείθουν αυτούς που περιοδεύουν άσκοπα και επισκέπτονται συχνότερα τους πραγματικούς ησυχαστάς για να κατορθώσουν να τους εμποδίσουν έστω και λίγο από το έργο τους. Αυτούς να τους επισημαίνεις, αγαπητέ μου, και να μην διστάζεις χάριν της ευσεβίας να λυπείς τους ραθύμους. Ίσως από τη λύπη αυτή να σταματήσουν τις άσκοπες περιοδίες. Πρόσεξε όμως καλά, μήπως χάριν του σκοπού που αναφέραμε λυπήσεις άδικα καμία ψυχή που διψά και έρχεται κοντά σου να αντλήσει είδωρ. Σε κάθε πράγμα σου χρειάζεται ο λίχνος της διακρίσεως. 31. Οι ησυχαστές ή μάλλον όλοι οι μοναχοί πρέπει να ζουν με συνείδηση και εσωτερική συνέστηση. Εκείνος που τρέχει στον πνευματικό δρόμο με πραγματική επίγνωση προσπαθεί να συμμορφώνονται όλα και οι ενέργειες και τα λόγια και οι επισκέψεις και τα διαβήματα και οι κινήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτός αγωνίζεται με πραγματική συνέστηση και ενώπιον του Κυρίου. Εάν όμως κλέφτεται σε αυτά τα σημεία, τότε δεν άρχισε ακόμη να ζει ενάρετα. 32. Θα γνωρίσω, λέγει κάποιος, με τον ήχο του ψαλτηρίου το πρόβλημά μου και το θέλημά μου. Ψαλμό Μήτα 5. Διότι ήταν ακόμη ελλειπής η διάκριση. Εγώ δε λέγω ότι θα αναφέρω στον Θεό με προσευχή το θέλημά μου και από εκεί θα περιμένω την πληροφορία. 33. Η πίστη είναι το πτερό της προσευχής. Εάν δεν το έχει πάλιν εις κόλπον μου, αποστραφίσετε. Ψαλμός Λάμδα Δέλτα 13. Η πίστη είναι η αδίσταχτη στάση της προσευχής που δεν κλονίζεται από καμία εναντιότητα. Πιστός είναι όχι εκείνος που έχει τη γνώμη ότι όλα είναι δυνατά στον Θεό, αλλά εκείνος που πιστεύει ότι θα τα επιτύχει όλα όσα ζητεί από τον Θεό. 34. Η πίστη είναι αυτή που μας προξενεί τα ανέλπιστα και τούτο μας το απέδειξε ο ληστής. Μητέρα της πίστεως είναι ο μόχθος και η ευθεία καρδία. Η μία την κάνει αδίσταχτη και ο άλλος ο μόχθος την δημιουργεί. Η πίστη είναι η μητέρα των ησυχαστών, διότι αν δεν πιστεύσει κανείς προηγουμένως, πώς θα αρχίσει την ησυχαστική ζωή. 35. Εκείνος που εδέθηκε και εκλείστηκε στο δεσμοτήριο φοβείται ότι θα δικαστεί και θα τιμωρηθεί, και αυτός που ησυχάζει στο κελί του δημιουργεί μέσα του τον φόβο του Κυρίου. Δεν φοβείται το δικαστήριο ο πρώτος τόσο, όσο ο δεύτερος το βήμα του κριτού. Ω θαυμάσιες την ησυχία σου, πρέπει να έχεις πολύ φόβο, διότι τίποτα δεν κατορθώνει να εκδιώκει τόσο πολύ την ακηδεία. 36. Ο ένοχος κοιτάζει συνεχώς πότε θα έλθει στην φυλακή ο κριτής, και ο πραγματικός εργάτης της ησυχίας κοιτάζει πότε θα έλθει ο άγγελος που θα τον αναγκάσει να εξέλθει από το δεσμοτήριο του σώματος. Ο πρώτος φέρει ως δεσμά το φορτίο της λύπης και ο δεύτερος την πηγή των δακρύων. 37. Εάν αποκτήσει τη ράβδο της υπομονής θα σταματήσουν γρήγορα οι κίνες, οι σκύλοι δηλαδή, τα ανεδίγα βγίσματά τους. Υπομονή σημαίνει κόπος και αγώνας της ψυχής
που δεν θράβεται και δεν σαλεύεται διόλου από εύλογα ή άλογα κτυπήματα και πλήγματα. Υπομονή σημαίνει αποφασιστική αναμονή καθημερινών θλίψεων. Υπομονετικό σημαίνει αγωνιστής που δεν πίπτει και που με τις πτώσεις ακόμη που υπέστη δημιουργεί την νίκη. Υπομονή σημαίνει εκοπή των αμαρτωλών, προφάσεων και προσοχή επί του εαυτού σου. 38. Ο εργάτης της αρετής δεν έχει ανάγκη τόσο από τροφή όσο από υπομονή. Διότι, εάν του λείπει η πρώτη, θα λάβει στέφανο. Αν όμως του λείπει η δευτέρα, τον περιμένει όλεθρος. 39. Ο υπομονετικός άντρας απέθανε πριν τον θέσουν στο μνήμα. Διότι έκανε μνήμα το κελί του. Την υπομονή την εγέννησε η ελπίδα και το πένθος. Διότι όποιος στερείται αυτά τα δύο, γίνεται δούλος της ακηδείας. 40. Πρέπει να γνωρίζει ο παλαιστής του Χριστού ποιους εχθρούς θα τους διώκει από μακριά και ποιους θα αφήνει να παλεύουν μαζί του σώμα προς σώμα. Άλλες φορές η πάλη προξένησε στέφανο και άλλες φορές η αποφυγή της έκανε τους παλαιστάς αδοκίμους. Αυτά όμως δεν είναι δυνατόν να διδαχτούν με λόγια, διότι δεν γινόμαστε όλοι όμοιοι στα ίδια ζητήματα και με τον ίδιο τρόπο. 41. Πρόσεχε άγρυπνα ένα δαίμονα, διότι και αυτό σε πολεμεί ακατάπαυστα, και όταν ίστασε και όταν μετακινήσε και όταν κάθεσε και όταν κινήσε και όταν πέφτει στο κρεβάτι και όταν προσεύχεσαι και όταν κοιμάσαι. 42. Μερικοί από αυτούς που ακολουθούν τον δρόμο της ησυχίας ασχολούνται συνεχώς με την εφαρμογή του λόγου. Προαμρώμην τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός. Ψαλμός ΙΕ8. Διότι δεν είναι ενός μόνο είδους όλη η άρτη της πνευματικής τροφής του ουρανίου σίτου. Άλλοι ασχολούνται με το «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών» Λουκά 19. Άλλοι με το «Γρηγορείτε και προσεύχεστε» Κ.Σ. 41. Άλλοι με το «Ετοίμαζε εις την έξοδόν σου τα έργα σου» Παριμίων Κ.Δ. 27. Άλλοι με το «Εταπεινώθην και σωσέ με» Ψαλμός Ρ. Ι. Δ. 6. Μερικοί με το «Ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξα» Ρωμαίων Ι. 18. Μερικοί σκέπτονται συνεχώς «Μήποτε αρπάσει και ου μη ή οριόμενος» Ψαλμός Μηθήτα 22. Όλοι βεβαίως τρέχουν, ένας όμως από αυτούς παίρνει το βραβείο ακόπος. 43. Όποιος έχει προοδεύσει όχι μόνο όταν είναι ξύπνιος, αλλά και όταν κοιμάται εργάζεται. Έτσι μερικοί και στον ύπνο εξευτελίζουν τους δαίμονες που έρχονται να τους πειράξουν, και τα ακόλαστα γίνεα που εμφανίζονται στα όνειρά τους τα συμβουλεύουν να σοφρονιστούν. 44. Μην κάθεσαι και αναμένεις τους διαφόρους επισκέπτες και μην κάνεις καμία προπαρασκευή, διότι όλη η κατάσταση της ησυχίας είναι απλή και ελευθέρα από δεσμεύσεις. 45. Κανείς από εκείνους που θέλουν να οικοδομήσουν έναν πύργο ή ένα ησυχαστικό κελί δεν αρχίζει το έργο του πριν καθίσει και υπολογίσει ή ερευνήσει με την προσευχή, εάν έχει τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του έργου. Και τούτο μήπως μετά την κατάθεση του θεμελίου γίνει περίγελος στους εχθρούς του και εμπόδιο στους άλλους εργάτες, εφόσον δεν θα αποτελειώσει το έργο του. Λουκά Ι. Δ. 28. 46. Πρόσεξε καλά τη γλυκύτητα που έρχεται στην ψυχή σου. Μήπως έχει δολίως παρασκευαστεί από πικρούς ή μάλλον επιβούλους ιατρούς. 47. Τη νύχτα τον περισσότερο χρόνο να τον αφιερώνει στην προσευχή και τον ολιγότερο στην ψαλμωδία. Την ημέρα, ανάλογα με τις δυνάμεις σου, δεν είναι ο λίγος ο φωτισμός και η συγκέντρωση του νου που χαρίζει η ανάγνωση. Εφόσον πρόκειται για λόγια του Αγίου Πνεύματος, τα οποία οπωσδήποτε καθοδηγούν και διορθώνουν όσους τα μελωτούν. Σαν εργάτης και αγωνιστής που είσαι, να προτιμάς πρακτικά αγωνίσματα, διότι η εφαρμογή αυτών καθιστά περιττές στις άλλες αναγνώσεις. 48. Να επιζητείς, να φωτίζεσαι πάνω στους λόγους της Αγίας Γραφής, που είναι λόγοι πνευματικής υγείας, και με τους σκόπους κυρίως παρά με τα βιβλία. Μη μελετάς βιβλία που περιέχουν ιδέες βαθύτερες και αλληγορικές πριν αποκτήσεις την απαραίτητη πνευματική δύναμη, διότι πρόκειται για σκοτεινούς λόγους οι οποίοι σκοτίζουν τους αδυνάτους. 49. Πολλές φορές
Ένα ποτήρι εφανέρωσε την ποιότητα του ίνου. Όμοιος και ένας λόγος συχαστού σε εκείνους που διαθέτουν αισθητήρια εφανέρωσε όλη την εσωτερική του εργασία και κατάσταση. 50. Να έχεις πάντοτε τον οφθαλμό της ψυχής σου προσιλωμένο στην ίηση και να την επιτηρείς. Διότι καμία άλλη κλοπή του πνευματικού πλούτου δεν είναι χειρότερη από τη δική της κλοπή. 51. Εξερχόμενος από το κελί σου να κάνεις οικονομία στη χρήση της γλώσσης, διότι αυτή γνωρίζει να διασκορπίζει γρήγορα πολλούς καμάτους. 52. Να ζεις σε κατάσταση απεριεργίας, διότι είναι ικανή η περιέργεια να μολύνει την ησυχία ως οτίποτε άλλο. 53. Στους επισκέπτες να παραθέτεις μόνο ό,τι είναι αναγκαίο, είτε στο σώμα είτε στην ψυχή. Αν τυχόν είναι σοφότεροι από εμάς, ας δείξουμε με τη σιωπία μας τη σοφία μας. Αν όμως ευρίσκονται στο ίδιο αδελφικό επίπεδο, τότε ας ανοίξουμε λίγο την θύρα του λόγου. Καλύτερο όμως είναι να τους θεωρούμε όλους ανωτέρους μας. 54. Ήθελα να απαγορεύσω τελείως το εργόχειρο και την απασχόληση στις συνάξεις σε όσους ευρίσκονται σε νηπιακή ακόμη πνευματική κατάσταση. Αλλά με συγκράτησε το παράδειγμα εκείνου που όλη τη νύχτα εβάσταζε άμμο στο ένδυμά του για να συνηθίσει να αγρυπνεί. 55. Καθώς είναι αντίθετες οι διατυπώσεις του δόγματος της ενσάρκου οικονομία του ενός της πανημνήτου τριάδος προς τις διατυπώσεις του δόγματος αυτής της Αγίας και ακτής του προσκυνητής τριάδος, όσα αναφέρονται στη τριάδα σε πληθυντικό αριθμό στον Χριστό τίθενται σε ενικό και όσα αναφέρονται στην τριάδα σε ενικό αριθμό στον Χριστό τίθενται σε πληθυντικό. Κατά παρόμοιο τρόπο, άλλες είναι οι ασχολίες που αρμόζουν στη ζωή της ησυχίας και άλλες στη ζωή της υπακοής. 56. Ο Θείος Απόστολος λέγει: «Τι σε γνωνούν Κυρίου», Ρωμαίων Ι.Α.34, «και εγώ θα είπω, ποιος εγνώρισε το νου του ανθρώπου ησυχαστού που ασχεί την ησυχία πραγματικά και με το σώμα και με το πνεύμα. Ισχύς του βασιλέως είναι ο υλικούς πλούτος και το πλήθος των υπηκόων. Ισχύς του ησυχαστού είναι το πλήθος της προσευχής».